Καλησπέρα, είμαι και λέω σαν βίντεο. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε ένα τέτοιο βίντεο. Θυμάμαι ειδικά το φθινόπωρο του 23-24, το πνεύμα μας πέρασε δηλαδή. Είχαμε κάνει γύρω στα 5-6 τέτοια βίντεο. Ναι, νομίζω καταλάβετε ποιο θα είναι το θέμα του σημερινού μας βίντεο. Δεν βλέπετε αυτό εδώ πέρα το αχούρι. Ναι, και το λέω μέσα από την καρδιά μου. Αποκαλώ το χώρο μου αχούρι. Γιατί είναι αχούρι. Δεν μπορώ να κάνω δουλειά σαν άνθρωπος. Πρέπει συνέχεια να κάνω ενδιασμούς και να κάνω υποχωρήσεις. Αυτή τη φορά, κανονικά, όσοι είδατε το τελευταίο μου βίντεο, αυτό με τις ερωταστικά και τα USB που σας παρουσίασα, τα οποία παραδόξως από την μέρα που τα. Από την τέποχη που σας τα έριξα, δεν τα έχω μετακινήσει από το γραφείο. Έτσι, αυτό δεν θέλω να πω, γιατί μπορεί να τα χάσω να γίνει τίποτα, δεν θέλω. Ευκαιρία τώρα, νομίζω μαντέψατε τι θα κάνουμε στο σημερινό μας βίντεο. Θα καθαρίσουμε το γραφείο μου. Αυτό το αχούρι, αυτό εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα, το, αυτή εδώ πέρα, την, αυτή, αυτή, την, για να χωματερεί, να το πούμε έτσι. Έτσι καλώς και στο τίτλο στο βίντεο, χωματερεί το αποκαλώ, ντάμιστερ στα αγγλικά, έτσι θα ονομάστε. Και νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, αυτό είναι λίγο σε θέμα αμφισβήτησης, είναι το 10ο μήνο που κάνω με το γραφείο μου, με το καθαρισμό. Μπας κάποια στιγμή τώρα στο μια από τις επόμενες μέρες να σκάλω και ένα έτσι desk tour μετά από ένα χρόνο που κάνω. Γιατί προσπαθώ, επειδή ξέρετε, το γραφείο μου αλλάζει συνεχώς. Κάποια πράγματα φεύγουνε, άλλα έρχονται, άλλα τοποθετώ, άλλα βγάζω και αλλάζει συνέχεια. Οπότε ένα desk tour μια φορά το χρόνο ίσως να είναι obligatory, να είναι mandatory, υποχρεωτικό. Αλλά για να κάνουμε ένα σωστό desk tour χωρίς προβλήματα, ακριβώς έτσι όπως το θέλω, πρέπει να το καθαρίσουμε λίγο. Γιατί όπως βλέπετε εδώ, είναι πιο χαλιά από ποτέ. Δεν χωρώ να βάλω τίποτα να κάτσω. Είναι ότι έχουμε και τα αποφάνε εδώ στις καρέκλες και εδώ και εδώ. Θέλω να βάλω την κάμερα εκεί για να βλέπετε εμένα που καθαρίζω, αλλά είπα να βάλω σε αυτό το σημείο που έχω βάλει εδώ. Όπως βλέπετε τώρα, νομίζω ότι αυτό το πλάνο είναι από τα καλά. Οπότε νομίζω ότι δεν θα μου πω κάποιο πόλι. Επίπεδο λίγο, για να δείξω το φως να δω αν βελτιώνεται λίγο. Α, νομίζω με το φως θα γίνει καλύτερα. Βελτιώνεται ο φωτισμός. Και τώρα, αλλά πάμε να σκηνήσουμε, μην χάνουμε χρόνο με τα κοντά. Λοιπόν, καταρχήν, έχω πάρα πολλά ψηλά. Εδώ. Έχουμε πάρα πολλά ψηλά εδώ, λεφτά. Άγγελε, τα λεφτά για την εποχή μας είναι σημαντικά. Οπότε μην τα πετάς, μην τα παρατάς αριστερά δεξιά. Πρέπει να τα μαζέψεις τα λεφτά σου μετά, έτσι, και να τα βάλεις κάπου σε ένα πορτοφόλι, σε μια θήκη, όπου θες, απλά να μην είναι μέσα στη μέση. Να, είδες, εδώ έχεις ένα κοσάρικο, πάνω στο γραφείο. Μετά από την επόμενη μέρα θα λέγεις, έχεις ένα κοσάρικο, που να μην βρει και ποτέ. Οπότε, να γιατί, και εδώ κάτω, στο πάτωμα, εγώ δεν τα λύρω. Οπότε τι, ναι, και μετά λες, έκαιρα γιατί χάνω τα λεφτά μου. Ναι παιδιά, δεν θα σας το κρύψω, έχω χάσει λεφτά στην ιστορία της ζωής μου. Δύο τις φορές έχω χάσει. Όλες τις φορές ήταν 50. Οπότε δεν είναι μόνο αυτό, έχω και άλλα ψηλά διασκοπισμένα στο δωμάτιό μου. Θα τα βάλω όμως. Α, ξέρω θα τα βάλω. Ξέρω το. Να περάσω. Γιατί εδώ είναι και λίγο ζώρικο να περάσω. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα ένα. Τι, έχω μια πούτα. Που θα μπορούσα να βάλω τα λεφτά μου. Αλλά εδώ τώρα. Εδώ. Θέλω να έχω αυτά εδώ για να κρατώ την κάμερα όταν κάνουμε βίντεο στον υπολογιστή. Ναι, τα βίντεο στον υπολογιστή που έχω κάνει μέχρι τώρα. Βλέπετε το μπλε φωτιστικό πάνω στο γραφείο μπροστά στην τηλεόραση. Σε βίντεο στον υπολογιστή, εκεί το έχω την κάμερα για τα βίντεο μου. Ναι, κοίτα. Για περιμένετε, έχω ίσως να μπορώ να βάλω κάπου τα λεφτά μου να ξέρω που είναι. Να μην τα χάνω.
Εδώ έχω τις πινακίδες στο κινήτρο μου, ακόμα δεν τις έχω φτιάξει. Ίσως στο επόμενο βίντεο, όχι στο επόμενο, στο μεθεπόμενο ίσως, να τα φτιάξουμε τις πινακίδες επιτέλους. Γιατί το έχω ξεκινήσει το θέμα. Μάλλον είναι και πολλές. Μα πάει και ώρες είναι για να τα φτιάξω, αλλά θα κάνω μια προσπάθεια. Εδώ μέσα έχω πολλά λεφτά. Οπότε ευκαιρία είναι να τα βάλω κάπου που θα είναι ασφαλές. Γιατί να έχω τέτοια γραφεία πεταμένα, θα τα χάνω πολύ γρήγορα. Εδώ έχουμε και ψηλά λεπτά, cents. Δεν είπαν εδώ, λέω ποτέ έχουν πει ο cents. Μόνο χοντρό χρήμα. Περίμενε τώρα, γιατί δεν θα κάνουμε. Οι ανακοίνωσες είναι εδώ, εντάξει. Οπότε δεν μας πολύ ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή. Δεν είναι θέμα του βίντεο. Που λες, ρε παιδιά, δεν ξέρω πώς θα πάω εδώ μέσα. Φυρί βίντεο πάω να βρω και άλλα λεφτά. Χωμένα, δισκοπισμένα στο δωμάτιό μου. Ορίστε, να βγήκε η προφητεία μου και η αληθινή. Εμένα στην τσάντα των εκδρομών και αυτή που χρησιμοποιώ όταν βγαίνω έξω για να πόρτες ας πούμε. Άκουσε. Δεν κάνει έτσι το φερμουάρ. Άκουσε πάλι. Ναι, έχω λεφτά. Ορίστε άγγελε. Είναι μια λαμψιλά. Πρώτο πράγμα, το πιο σημαντικό από όλα, τα λεφτά μου. Τα έχω κάπου οργανωμένα. Γιατί είναι αυτά που χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Για ψώνια, για φαγητό, για δουλειές. Ορίστε, έχω κι άλλα εδώ, ορίστε. Πες να είναι και δίευρα. Τα δίευρα τα χρειάζομαι για τις εκτυπώσεις. Αν ακούω και τυπώνω, πάντα παίρνω μαζί μου χοντρά, παίρνω μόνο. Γιατί είναι φτηνά, οπότε θα μπορώ να τα χρησιμοποιήσω κάπου. Έχω δίευρα εδώ, πάρα πολλά δίευρα. Θες να έχω γύρω σε 20 ευρώ σε δίευρα ή μόνο ευρώ. Τα ευκαιρία είναι να το τσεκάρουμε, να κάνουμε ένα μικρό τσεκ. Να δούμε λίγο. Πού είμαστε, γιατί. Τσιχάθηκα να βλέπω το γραφείο μου σε αυτή τη φάση. Άδειασα όλη μου τζάντα από τα άλλα λεφτά. Να μην τώρα πόσα δύο ευρώ έχουμε. Μόνο 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 ευρώ σε 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, μαλάκα. Κι άλλα, ωραία φίλε. Είχαμε 28, 30, 32, 33, μαλάκα. Μαλάκα, τι είναι αυτό. Έχω 32 ευρώ σε ψηλά. Αυτά τα κρατάω για τις εκτυπώσεις. Μου πάνε μόνο σε εκτυπώσεις. Πουθενά άλλο, ούτε για φαγητό, ούτε για άλλες υποχρεώσεις του ποδαριού. Μόνο για τις εκτυπώσεις. Τα 32 ευρώ φτάνουν για. Έτσι, ποτέ δεν τα τυπώνω όλα μαζί. Πάντα τυπώνω part-time. Οπότε τα 2 ευρώ με τα βάλω κάπου για να τα χρησιμοποιήσω όποτε πάω για εκτυπώσεις. Δεν μπορώ να τα βάλω. Εδώ για αρχή, την έπνοια. Έχω και ένα φλουρί εδώ. Τα υπόλοιπα τώρα θα βάλουμε μέσα, δεν τα χρειαζόμαστε. Όποτε τα ξαναχρειαστώ, θα βγάλω, δεν έχω πρόβλημα. Ευκαιρία τώρα που είμαστε εδώ να βγάλουμε λίγο και τα cents στην άκρη. Θα τα βάλω μαζί με τα υπόλοιπα, γιατί θα συλλέγουμε τα cents. Παιδιά, ξέρουμε λίγο αργά και περίεργα. Αλλά θέλω να καθαρίσω λίγο τα λεφτά μου. Είδες τώρα, αν δεν έκανα αυτή τη δουλειά σήμερα, πάει να ανοίξει ότι έχω 32 ευρώ σε ψηλά. Με το άγγελο το έμαθες. Ξέρεις τι έχεις. Και έχω άλλα τόσα, και δεν είναι μόνο, έχω κι άλλα. Μπορεί να κάνω και 50 ευρώ σε ψηλά. Έχω και πολλά 50 ευρώ, 50 λεπτά. Δείτε εδώ. Εδώ έχω cents. 2 cents, 1 cent. Αυτό θα το βάλω στην τσέπη μου. Θα το βάλω μέσα με τα υπόλοιπα στο σαλόνι. Έχω ένα λίγο κομμάτι. Εδώ έχω μόνο 20 λεπτά. Οπότε ευκαιρία είναι να δω τι έχω και από 50 λεπτά. Γιατί τα 50 λεπτά χρειάζονται. Καλά,
Έτσι πως το πάμε, θες να έχω κι άλλα εδώ, από απλά δεν τα είδα καν. Άρα θα δούμε εδώ τι έχουν και τι δεν έχουν. Μου πεις ότι έχω κι άλλα, θα λαθώ. Όχι, εντάξει, ευτυχώς. Δεν έχω άλλα διεύρα, αρκετά διεύρα είχα τώρα. Εδώ έχω πολλά πεντάλεπτα όμως. Θέλω κι άλλο σέντε εδώ. Ευκαιρία είναι να τα μαζέψω. Από εδώ τα λεφτά είναι πολύ σημαντικά. Θέλω να εντάξει, από οργανωμένα άγγελε. Δεν πάει να εντάξει, όπως να είναι. Και σε πάντα μου έχω ψηλά. Oh boy. Κάτσε γιατί όλο τρολιές κάνουν τα τελευταία. Ναι, ναι. Έχω κι άλλα διεύρα εδώ. Άρα φίλε. Τι είναι αυτό τώρα. Εδώ είναι λίγο ζόρικο το πράγμα. Ζορίζει. Είτε εδώ τι έχω. Ναι, διεύρα είναι αυτά. Τα περισσότερα. Α, δεν είναι μόνο διεύρα. Και παλιά τρίκα το. Νομίζω το πήρε που πέραν δική μου από την Κωνσταντινούπολη. Ένα διευρό βλέπω εδώ και ένα μόνο ευρώ. Οπότε έχω τα 6 ευρώ σε ψηλά. Πόπο μαλάκια. Εδώ είναι τα λεφτά από την Τουρκία, να τα βάλω μαζί με τα υπόλοιπα. Εμείς συλλέγουμε και παλιά λεφτά από διάφορες χώρες. Οπότε αυτά τα αφήνω να τα βάλω με τα υπόλοιπα εκεί που πρέπει. Τσικούτα με τα παλιά νομίσματα. Αυτά εδώ. Εδώ το είμαστε από το marketing. Το marketing του Facebook. Τώρα. Άντε να ρίξω τα λεφτά πρώτα, μην το αφήσω στη μέση. Α, τώρα τι θα κάνω, να κάνω κάτι πολύ έξυπνο. Να σχολήσω λίγο τα 50 λεπτά. Να δω πώς έχω σε 50 λεπτά. Γιατί και τα 50 λεπτά χρειάζονται στη ζωή μας. Εντάξει, αυτό είναι το ζόρικο με το γραφείο μου, να το καθαρίσω. Τα υπόλοιπα όλα είναι εύκολα. Εύκολα και απλά. Δεν είναι σχεδόν τίποτα να τα φτιάξω αυτά. Τα φτιάχνω πολύ γρήγορα. Μην πω αμέσως. Λοιπόν, 50 λεπτά. Έχω πάρα πολλά 50 λεπτά. Θα πάρει 20 λεπτά. Με λίγη σωστή διαχείριση θα κάνουν οι παπάδες. Αυτά. 20 λεπτό, 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 20 λεπτ
60 λεπτό. Την Devil το έπρεπε να είναι 20 λεπτά. Και σε έτσι θα την βάλω. Θα την βάλω στην τσέπη μου. Χομπλέ. Και αν αυτό δεν είναι, αυτά είναι τα παλιά. Οπότε και τα 50 λεπτά θα βάλουμε εδώ με τα υπόλοιπα. Με αυτά που τα χρειαζόμαστε. Αχ, έκανα βαλακία πάλι. Τα λοιπόν τα υπόλοιπα πάνε. Πάνε να τα αποθηκεύσουμε. Μην πέσουν κάτω γιατί θα είναι χαμός. Αν μου πέσουν κάτω. Προσοχή θέλει το πράγμα. Θα τα βάζουμε μέσα. Κοίτα. Πλάκα μου κάνεις. Κοίτα εδώ, τη βρήκα. Τυχαία το βρήκα. Περιμένετε, θα σας ξέρω λίγο τι βρήκα μια κάρτα SD. Άγγελε, μας έχεις αφήσει άφωνους. Εδώ μόνο χρυσό δεν είναι ακόμα. Δεν είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Λοιπόν, τα λεφτά είναι έτοιμα. Αν θέλω να βρείτε αυτά εδώ, τα αυτά που χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Τα ξέρω το ξέρω πριν και 50 λεπτά. Τώρα, κι άλλο είναι εδώ, το βάλω. Εδώ έχουμε ένα άλμπουμ. Άλμπουμ τώρα δεν έχουν θέση στο γραφείο. Λοιπόν, τα βιβλία παραμένουν στο γραφείο. Γιατί θέλω να τα χρησιμοποιώ στη συνέχεια. Είτε για έρευνα, είτε για διάβασμα, για άραγμα. Όλα μου πέφτουνε, όλα μου πέφτουνε. Εδώ έχω DVD, Όχι, αυτό δεν είναι DVD, αυτό είναι τα παιχνίδια μου. Αυτό είναι κάτι σταμένο, οπότε αυτό δεν παίζει με τίποτα. Τώρα, το άλμπουμ. Θα το αφήσω κάτω, θα το κάνουμε ίσως στο επόμενο βίντεο. Λοιπόν, εδώ έχω τώρα μια ελληνική σημαία. Έλληνες είμαστε.
Ένα στην Αργά. Είναι η Ελλάδα για μότο. Τώρα εδώ έχουμε τα φάρμακα. Τα οποία είναι λίγο πως να είναι. Πολλά άδεια μέσα. Αν γίνει τάπε, τα άδεια δεν χρειάζονται. Τα φάρμακα να τα βάλουμε εδώ. Τώρα εδώ πάει. Πέταμα. Αυτό εδώ είναι άλμπουμ, αλλά αυτό θα είναι λίγο γυαλιμένο. Θα το φτιάξουμε άλλη φορά. Άλλη φορά, αν και λέει πολύ μάθησα να βάλει τα πράγματα. Α, βάλε, φτιάξε ένα πόραμα. Δεν έχει τελείωσε πως να έχει τελείωσε τι να είναι. Ενώ τα φάρμακα παίρνουν περισσότερο χώρο του γραφείου. Πέταμα. Θα δώσουμε το κουτί από το σιρόπι. Παίρνω τα πύρικα. Το εδώ πως θα δείξει και σε ανάλυση. Παράδοση έχει πολύ αργέση, να το δοκιμάσετε. Φυσικά όλοι χρειάζεστε, γιατί είναι. Ευτυχώς δεν προκαλεί εξάρτηση. Ακόμα και σε ψηλές δόσεις. Δεν είναι μπέζοντας ζεπίνη, είναι ένα παλάιζο. Που είναι καρηγορία. Αυτό είναι τραγουαλάζερ, είναι ρυμιστικό, αλλά δεν είναι μπενζοδιαζεπίνη που είναι εθιστικό. Αυτό είναι εθιστικό, είναι μπενζοδιαζεπίνη και είναι και εθιστικό σε ψηλές δόσεις, το ταβόρ. Το ταβόρ το έπαιρνα πριν από καιρό, αλλά τώρα πλέον το έχω ξαναχτίσει εδώ και ένα χρόνο σχεδόν. Κοντεύω ένα χρόνο σχεδόν χωρίς ταβόρ. Έπαιρνα για τον άγχος. Άγχος που μεγαλύτερο από τα συνηθισμένα, το υπάρχει το συνηθισμένο άγχος και το ψηλό άγχος. Όχι, το λέει ότι είναι δουλειά κάνει. Την ίδια επίκρανση έχει. Την ίδια επίδραση έχει. Είναι και αυτό το ρυθμιστικό. Λοιπόν, γραφείο εδώ. Έχω κάνει το χειριστήριο από τα παιχνίδια. Να χειρισμένουμε εδώ. Φάρμακα εδώ. Τι άλλο μπορώ να κάνω για να βελτιώσουμε λίγο πάλι την κατάσταση. Λοιπόν, τα λεφτά θα τα βάλω εδώ. Τι δεν τα χρειάζομαι αυτή τη στιγμή. Τα φάρμακα τώρα. Τα φάρμακα καταναλώνουν περισσότερο χώρο. Να βάλω και συνεχίδες από αλλού, γιατί εδώ δεν μου πολύ αρέσει. Να μην έχουν τις υπόλοιπες. Αλλά εδώ. Συνεχίδες, τις βάλουμε σε επόμενο βίντεο, σύντομα, εκεί που ανήκουν. Μέσα στα άλμπουμ. Δεν σε βέβαια πάρα πολλές, μπορεί να φάνε και ένα άλμπουμ. Δεν τίποτα, θα δούμε αποδείξεις. Αποδείξεις από διάφορα ψώνια. Κύριγγις εδώ. Να γίνει μια κάρτα αισθή που πήγα κάτω, τυχαία. Ορίστε, αν δεν νομίζω, δεν θα έρθει στην κάρτα αισθή, οπότε τώρα έχεις πιστεύει το χώρο και τα βίντεο σου. Μπορείς να βιάσεις τη μία, να πάρεις την άλλη. Εδώ. Να βάλω και εκεί στη μένη ελληνική. Ας να πέσει. Τους έπρεπε πέντε να το προσέχω, γιατί αν χυθεί, κάνει και τέντα εγώ του σιρόπι. Οπότε εδώ πέντε να το προσέχω. Έλα, κάτι έγινε. Να πάρω και αυτά εδώ, ίσως θα τα βάλω πίσω στη θέση τους, που είναι εδώ, είναι λίγο κάπως. Έλα, κάτι έγινε με το γραφείο. Φτιάξαμε λίγο, λοιπόν. Έλα, θα βάλουμε και αυτά εδώ στην άκρη, τα βιβλία. Αυτά θα τα βάλω στη βιβλιοθήκη. Δεν έχουν άλλη χρήση εδώ. Εδώ, έτσι. Τέλεια. Τώρα αυτά εδώ τα δύο. Τώρα εδώ να θυμάμαι τώρα και ξέρω πάνω να τα βάλω. Α, το βάλω εδώ ξέρω. Εδώ τα DVD είναι γυαλιμένα μεταξύ, οπότε αυτό δεν μπορεί να αποκλείεται. Είναι τα παλιά μου παιχνίδια, που έχω ολοκληρώσει εδώ και χρόνια. Βάζουμε εδώ αυτά. Τα ψηλά εδώ από την Τουρκία. Έχω εδώ αυτά. Κάτι θα κάνουμε ένα αγροβατικό. Και θα κάνουμε ένα κόλπο. Έτσι γιατί θα μου πέσουν οι πινακίδες και θέλω να σκάσω. Ορίστε, κομπλέ. Τώρα έχουμε πολύ χώρο. Και αυτός πήγε εδώ. Κιόλας.
Και αυτό πάει εδώ. Α, είτε. Σε ένα. Όχι, εντάξει, νομίζω βλέπετε καλά από εδώ. Τεταν! Τώρα και αυτό να πάρω θα ήταν ακόμα καλύτερα. Γιατί αυτό με το χώρο. Είναι τα φάρμακα. Α, κομπλέ. Γραφείο. Πολύ κομπλέ. Εδώ έχουμε τα δίευρα που είχαμε βρει προηγουμένως. Εγώ πάνω τα βάλω αυτά, γιατί θα μου χρησιμεύσουν. Πάνω τα βάλω. Θα πω, έχω απορία. Πάνω τα βάλω, πάνω τα βάλω, πάνω τα βάλω, πάνω τα βάλω. Πάνω τα βάλω εδώ. Σε αυτό πάει το κουτί. Τι έχω εδώ μέσα, τα ρολόγια μου. Ας πω, τα ρολόγια ας μείνουν εδώ μέσα. Και τώρα πάμε να κάνουμε το ωραίο κομμάτι, να βάλουμε τα δίευρα. Πάντως, σε φίλε, 30 ευρώ σε δίευρα. Μα καλά ρε γιατί μας δουλεύεις. Τι θα τα χρειάζεις παραπάνω. Είδες, αν είχα κάνει αυτό το βίντεο σήμερα να τα καθαρίσω, δεν θα ήξερα τι θα δίευρα, θα πήγαινε σε τυπώσεις να θέλω πάλι 5 ευρώ και 20 ευρώ. Και τα κράζα. Τώρα, πολλοί από εσάς θα μπήσετε κάτω πόσο είναι το net worth value. Δεν είναι τίποτα. Είναι στάνταρ. Απλά δεν παίρνω όλα τα λεφτά με τη μία. Λίγα. Βάλαμε εδώ, τα λεφτά τα βάλαμε μέσα. Τα έπαιρε εδώ, να μην ξέρω. Το τάπερ που είναι. Το χρειάζομαι. Για τα βίντεο μου. Ένα λίγο τέλος πάντων θα το βρούμε άλλη φορά το τάμπλετ. Αυτό το τάμπλετ, αυτά που έχω. Αν και εγώ τώρα δεν θέλω υπολογιστή, οπότε θα μου χρησιμεύσει κάπου. Τώρα, λέω, σας είπα ότι αύριο θα κάνουμε άλλο βίντεο, θα κάνουμε αυτό με τις πινακίδες, θα το αφήσουμε λίγο στην άκρη. Να μονήσουμε λίγο αυτό πέρα το χάος. Για να είναι δίλε πιο βιώσιμο το δωμάτιό μου, να μην είναι σε αυτή την κατάσταση μόνιμα. Ας επιμένω, να δω αν το τάπλετ είναι κάπου εδώ. Εδώ είναι. Α, τέλεια, το βρήκα. Βιαστικά να ψάξω. Έχω δύο τάμπλετ. Είδε. Ένα, δύο. Αυτό λειτουργεί. Αυτό είναι χαλασμένο. Χαλασμένο, πέτα γιατί πήγαινε το στην ανακύκλωση. Πήγαινε προς τον Πολ, αυτή και στο Κοτσόπολο και φύγε. Να βάλω λίγο και αυτό. Παιδιά, αυτό το χρειάζομαι το τάμπλετ για να. Επειδή βολεύει. Άρα τον υπολογιστή δεν έχω πάντα. Απλά βολεύει όταν βάζω για αναλύσεις που βρίσκεσαι στα φέσια για παράδειγμα, βολεύει αφάνταστα. Για να σας δώσω υλικό, φωτογραφίες, δικό μου υλικό. Έχω τη σύρικα εδώ, έχω δύο, τρεις σύρικες το λίρικα. Αυτό. Έλα, μαλάκα, τι έγινε, έλα. Πόν το τάπερ, πώς το βάλω. Α, ξέρω. Θα το βάλω εδώ. Δίπλα στο Xbox. Το μαμούθ, τον έλεγχα από το πανηγύρι, θα το βάλουμε εδώ. Έτοιμο. Δεν απλά μείνει η μητέρα μου να πάει τα μπουφάν. Από εδώ για να έχω χώρο να κάθομαι. Να δουλεύω σαν άνθρωπος. Κομπλέ. Κομπλέ. Δείτε. Κομπλέ η φάση. Πώς φαίνεται, για πείτε μου. Καλό. Κάτι έγινε. Κοιτάξτε, σχετικά γρήγορα έγινε. Μπορούσα να είμαι και πιο γρήγορος, αλλά είπα να το κάνω επειδή θα είχαμε και λίγο χρόνο στην αρχή με τα λεφτά και μετά. Ναι, αλλά τώρα όμως είδατε τι ανακάλυψη έκανα που έψαχα τα λεφτά. Βρήκα, έχω 40 ευρώ σχεδόν σε ψηλά. Το πιο ψηλό ever. Παλιά είχα και 60 ευρώ σε ψηλά, τα πλέον έχω μόνο 50 σχεδόν. Σχεδόν 50. Σας είπα όμως, τα λεφτά αυτά, τα ψηλά που είχα τα δίευρα, θα τα ξοδέψω μόνο σε τυπώσεις. Με 3 ευρώ τυπώνω 50 σελίδες. Και με 5 ευρώ τυπώνω 100. Οπότε κάτι λέει. Βολεύει φάνταστα. Αλλά αν πάμε ας πούμε τη μία για να τυπώσω όλα μαζί και να βγουν γύρω στα 20 ευρώ. Αλλά να τυπώσω γύρω στις
100 με 200 σελίδες ακόμα. Δεν έχουμε ακόμα τελειώσει. Μείνω ακόμα να κάνουμε τις λεπτομέρειες. Παιδιά, με τις θέρπες, δεν θα κάνουμε βιαστικές κινήσεις για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας ακριβώς όπως πρέπει. Γιατί αν κάνουμε βιαστικές κινήσεις, θα κάνουμε λάθος. Θα κάνουμε τρολιά. Οπότε αύριο μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μου, γιατί αύριο θα έχουμε το δωμάτιό μου, όλο. Και μεθαύριο θα κάνουμε τις πινακίδες, επιτέλους. Για να μπορέσω να προχωρήσουμε λίγο μπροστά. Κανονικά ήταν τις πινακίδες να τις κάνω σήμερα. Αλλά επειδή ήθελα πολύ να ξανακαθαρίσω με το γραφείο μετά από το σκύλο να κάνω τέτοιο βίντεο, οπότε τις πινακίδες πήγαν παράταση. Όχι για αύριο, μεθαύριο θα τις αναλάβουμε. Αύριο να καθαρίσουμε το δωμάτιό μου για να μπορέσω να είμαι και εγώ πιο ήρεμος, πιο ελεύθερος. Γιατί τώρα εδώ δεν μπορώ καν να περπατήσω μέσα στο δωμάτιό μου με τα πράγματα που είναι μέσα στη μέση. Και πολλά που δεν χρειάζομαι. Βιβλία, ας πούμε, που έχουμε στη μέση, τα χρειάζομαι. Να πάνε στο καλό, να τα βάλω σε μια βιβλιοθήκη μου, ας πούμε. Ωραία, αύριο θα τα δούμε όλα αυτά για να μπορέσουμε να το φτιάξουμε το πράγμα. Όπως ακριβώς μας αξίζει. Μην γίνει ένα λάθος. Τουλάχιστον κάναμε σήμερα ένα βήμα με το γραφείο μας. Θα λύσουμε για να μπορέσουμε να λέμε σαν άνθρωποι. Τώρα δεν είπα άνθρωποι. Τώρα τι δεν πρέπει να κάνω. Θα μας βοηθήσει και αύριο. Λοιπόν, θα φέρω τους δύο υπολογιστές μου. Το παλιό. The old reliable. Και το καινούριο. Παντάν! Ένας, δύο. Εντάξει, είναι λίγο ακόμα εκτός χρήσης, αλλά θα το δουλέψουμε σύντομα. Και τα στικάκια να τα βάλω από εδώ πάνω. Να τα βλέπω συνέχεια, να μην τα χάσω. Να τα χάσω ότι ενέβαψε. Εδώ, ορίστε, έτοιμα. Τα στικάκια εδώ πάνω, προξής εδώ, το τάμπλετ εκεί, τη λάδα εκεί, το Xbox εκεί, όλα είναι εδώ. Λοιπόν, και με το καλό θα κάνουμε και ένα desktop. Να στήξω το γραφείο μου καλύτερα. Λοιπόν, έχουμε ακόμα τον δρόμο να καθαρίσουμε το δωμάτιό μου, αλλά θα το κάνουμε σιγά σιγά στο επόμενο μας βίντεο. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας, πέρα με το γραφείο μας, το καθαρίσαμε και το σουλουπώσαμε πέτρα από ποτέ. Να είναι πιο βιώσιμο, να μπορώ να δουλέψω σαν άνθρωπος. Και όχι σαν σκουπιδιάρης. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνετε μέχρι το τέλος και παρακολουθήσατε. Και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!